πολύ χαρούμενη. Δεν είναι κάτι πολύ extreme. Είναι τέλειο, είναι φανταστικό. Μοιάζω με τη Hailey Bieber, θα τα κοντίνω αρκετά. Σαν είναι όλο τεράστιο μεγάλο όνειρο και πάρα πολύ παράξενο, που δεν έχω ξαναζεί ποτέ. Χάρηκα πάρα πολύ που μου αφήναν τον blonde, αφού εγώ είμαι το φως. Δεν θέλω να είμαι κάτι του μαύρο. Πριν πήγα εδώ, είπα, δεν με περάζει να κόψετε, αλλά με περάζει να μου αλλάξετε χρώμα. Πιστεύω ότι θα με αλλάξει και αν επομενώ, να δω. Εγώ δεν τα έχω βάψει ποτέ τα μαλλιά μου. Έχω ανυπομονησία να δω πώς θα βγει, πώς θα είναι. Είναι η Μπέλα Χαντίντ, κοντά, με αφέλειες και σκούρα καστανά. Πώς το βλέπετε αυτό εδώ, θα γίνει ένα ωραίο καρεδάκι. Θα μπορούσε να με πειράζει, αλλά γενικά ήθελα μια αλλαγή στη ζωή μου, την οποία δεν θα την έκανα ποτέ μόνη μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ανυπομονούμε να δούμε το καινούριο μας look, γιατί μας έχουν αλλαγή στα μαλλιά σήμερα. Ήρθαμε σήμερα μετά από αρκετό καιρό. Ήταν και λίγο σοκ και για μας, εκτός από τα κορίτσια που είχαν ξαφνιαστεί, που μας είχαν δει εδώ. Δεν το περίμενα, δεν το ήξερα. Θα μου κάνουν ένα καρέ ξανθό. Στη φωτογραφία ήταν Carly Close. Είχα διάφορα στο μυαλό μου. Είχα το μαύρο, είχα το καστανό, είχα το αγορέ, είχα διάφορα πράγματα στο μυαλό μου. Είμαι προετοιμασμένη για τα χειρότερα. Τελικά έμεινα στο χρώμα, το ξανθό, στο μήκος που μου αρέσει και το έχω. Οπότε είμαστε εντάξει. Δεν με ενοχλεί το ότι αλλάζουμε τα μαλλιά μας, γιατί μαλλιά είναι. Μπορούμε να τα ξαναλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή. Άρα δεν με ενοχλεί καθόλου, όχι. Καταρχάς, μια ζωή τώρα 47 χρόνια είναι ένα όνειρο το πριν και το μετά να το ζήσεις. Όχι στο GNTM, γενικά. Να πας κάπου σε έναν ειδικό και να σου κάνει ένα styling, να σου κάνει μια αναμόρφωση. Πόσο μάλλον στο GNTM και πόσο μάλλον στην ηλικία που βρίσκουμε. Γενικά το μαύρο το λατρεύω. Ένα λαμπερό, υπερλαμπρό μαύρο. Ένα χαρούμενο μαύρο. Η μόνη μαυρίλα που με πλάκωσε είναι ότι δεν μου έκαναν κάτι πιο extreme. Βέβαια, ήρθα με μαλλί το οποίο είναι πολύ κοντινό σε αυτό που θα μου κάνω. Οπότε σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά. Εγώ είχα ένα μαλλί μέχρι εδώ. Είμαι φυσική Ginger. Όλος ο κόσμος, ας πούμε, όταν ρωτούσε, α, ποια είναι αυτή, οι φίλες μου θα απαντούσαν, μία πολύ, με πολύ μακριά μαλλιά κοκκινομάλα. Πρώτα θα ερχόταν το μάκρος τους, το πόσο μακριά είναι, και μετά το τζίντζερ, ας πούμε, σαν χαρακτηριστικό. Τώρα δεν ξέρω πού έχει φτάσει ακριβώς. Ξέρω ότι μείναμε στο φυσικό, στους φυσικούς τόνους. Έχω αφήσει το μαλλί μου με την εικόνα καστανόξανθο, σγουρό. Από ό,τι μου είπανε θα κοντίνει και θα αλλάξει χρώμα. Για το χρώμα δεν είμαι σίγουρη ακόμα, αλλά ανυπομονώ πάρα πολύ να το δω.